Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι το πρώτο vlog της νέας χρονιάς 2021. Σήμερα είναι Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021, αλλά χθες τη μέρα της πρωτοχρονιάς δεν είχαμε το καθιερωμένο vlog, κάναμε live, όσοι δεν το έχετε δει. Το live που κάναμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2021 και το live που κάναμε ανήμερα την πρωτοχρονιά του 2021, να το δείτε, να τα δείτε, ειδικά το χθεσινό, γιατί έχουμε δύο εξαιρετικές κοπέλες που μας τραγουδούν ακαπέλα και παίζουν μουσική και μας διασκεδάζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Τάνια Τιχούς, αλλά και τη Μέρη την Κατσούλη για τη χθεσινοβραδινή τους συμμετοχή στο live μας. Και απόψε είναι το πρώτο vlog του 2021. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας πω ότι όπως γνωρίζετε το Δεκέμβριο κάναμε δύο vlogs τη μέρα. Ένα στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος και ένα στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος και Κύπρου. Το Γενάρη κανονικά θα κάνουμε ένα vlog, μόνο το βραδινό. Ξέρω ότι είμαστε σε καραντίνα, ξέρω ότι οι ανάγκες μπορεί να είναι περισσότερες. Όσες μέρες μπορώ θα βγάζω και δεύτερο vlog. Αλλά θα συνεχίσουμε κανονικά με το πρώτο vlog, με το ένα vlog τη μέρα όπως ήταν και προηγουμένως. Ευτυχώς πέρασε το 2021, το 2020 έφυγε πίσω μας, έφυγε ο Δεκέμβρης που για μένα ήταν πολύ δύσκολος μήνας με τα σεμινάρια, με τα καθημερινά διπλά vlogs κτλ. Και τώρα μπήκαμε με το δεξί και δυναμικά στη νέα χρονιά. Απόψε θα μιλήσω για ένα θεωρητικό θέμα. Ζώντας ενσυνείδητα τη νέα χρονιά. Όλοι ή σχεδόν όλοι, όταν ξεκινάει ένας καινούριος χρόνος, κάνουν τα λεγόμενα resolutions ή τις αποφάσεις που παίρνουν για τον νέο χρόνο. Έχω να εισηγηθώ αυτή την απόφαση για όλους μας, όσοι από εσάς θέλετε να την υιοθετήσετε. Εγώ θα προσπαθήσω να την εφαρμόσω αυτή τη χρονιά να τη ζήσουμε ενσυνείδητα. Ενσυνείδητα σημαίνει έχοντας πλήρη συνειδητότητα του τι νιώθουμε, του τι σκεφτόμαστε και του τι πράττουμε. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να μας λένε μην το κάνεις αυτό. Απόφυγε να κάνεις αυτό το πράγμα ή να κάνεις το άλλο, να μας δίνουν συμβουλές ή να μας δίνουν οδηγίες ή να κριτικάρουν τις πράξεις μας, τις συμπεριφορές μας ή τις αντιδράσεις μας. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό σε εμάς και ούτε θα εισηγηθώ να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Η έννοια της ενσυνείδητης ζωής σημαίνει να ζεις τη ζωή σου ουσιαστικά συνειδητοποιώντας τι κάνεις, ζώντας στο εδώ και τώρα της κάθε στιγμής. Είμαστε όλοι αρκετά κουρασμένοι και από την κριτική, τη δρυμία που ασκούμε εμείς ήδη στον εαυτό μας, αλλά και από την κριτική που μας ασκείται εκ των έξω. Πολλοί άνθρωποι καλοθελητές θα βρεθούν με πολύ καλή διάθεση και με καλή διάθεση και καλούς σκοπούς και καλά κίνητρα να μας κριτικάρουν. Και το να κριτικάρεις τον εαυτό σου ή να δέχεσαι κριτική από έναν άλλον άνθρωπο έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει η αυτοεκτίμηση σου και να λειτουργείς με τρόπο βλαπτικό προς τον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από διάφορες έρευνες και μελέτες στον τομέα της παιδαγωγικής και στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ότι τα αρνητικά ερεθίσματα, η επίκριση, η τιμωρία, η επίπληξη, όλα αυτά έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση του ανθρώπου. Δηλαδή, ένα μαθητή, τον προσβάλλεις, αν ο δάσκαλος προσβάλλει τον μαθητή, του λέει μειωτικά λόγια, το βάζει τιμωρία, του φέρεται με τρόπο απαξιωτικό, δεν θα γίνει καλύτερος μαθητής ο μαθητής του. Αντιθέτως, θα πέσει ακόμη περισσότερο και η απόδοσή του και η επίδοσή του. Το ίδιο ισχύει σε όλους μας. Ισχύει για όλους μας. Αν είμαστε αυστηροί κριτές του εαυτού μας ή αν αφήνουμε το περιβάλλον μας και τους γύρω μας να μας κρίνουν αυστηρά, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πέσει η απόδοσή μας. Δηλαδή να γίνουμε χειρότεροι άνθρωποι και όχι καλύτεροι άνθρωποι. Έτσι, αυτή τη νέα χρονιά, το 2021, εδώ στο ψυχοκάναλο μας, εδώ στην αγαπητική μας τηλεοικογένεια που λέει και η Μαρία, εδώ στο μεγάλο κάναλο που λέει και η Βασιλική Μαθιουδάκη, εδώ σας προτείνω να υιοθετήσουμε τον ενσυνείδητο τρόπο ζωής. Έχω μιλήσει ξανά για αυτό το θέμα μέσα από διάφορα άλλα βίντεο, αλλά στο συγκεκριμένο βίντεο μιλάω ειδικά γι' αυτό. Στόχος ζωής, στόχος χρονιάς
να ζω ενσυνείδητα. Όχι να κάνω το ένα ή να μην κάνω το άλλο. Ό,τι κάνω να το βιώνω. Να το βιώνω σε όλο του το μεγαλείο ή σε όλη του τη μικρότητα. Είναι εντάξει να μην νιώθεις καλά. Βίωσέ το. Άφησε τον εαυτό σου να βιώσει αυτό το συναίσθημα. Άφησε τον εαυτό σου να κατακλειστεί από το αίσθημα αναξιότητας που ίσως νιώθεις. Ή να κατακλειστεί από το αίσθημα του φόβου. Ή του φόβου της απόρριψης. Ή της στενοχώρια. Ή το πένθος αν νιώθεις. Άσε τον εαυτό σου να βιώσει τη χαρά. Άσε τον εαυτό σου να βιώσει τον ενθουσιασμό. Άσε τον εαυτό σου να βιώσει την έκπληξη. Ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βιώσει τα συναισθήματά μας. Όπως έρχονται με όχημα τους νευροδιαβιβαστές από τον εγκέφαλο μας προς το σώμα μας, ας επιτρέψουμε στα συναισθήματά μας να κατακλείσουν το σώμα μας και ας αφαιθούμε να βιώσουμε αυτό που βιώνουμε. Αυτή είναι ακριβώς η στιγμή την οποία μπορεί ο άνθρωπος να πιάσει τη ψυχή του στα χέρια του. Να πιάσει ουσιαστικά τη ψυχή του στα χέρια του. Να πιάσει τον εαυτό του σε εκείνο ακριβώς το σημείο που γεννιέται η πράξη, που γεννιέται η σκέψη, που αυγαταίνει το συναίσθημα, με την ενσυνειδητότητα. Έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε διαπαιδαγωγηθεί από μια κοινωνία δυτική και ηλιστική, ούτως ώστε να μην βιώνουμε τα συναισθήματά μας, να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πάρει όλες τις γεύσεις που θέλει να πάρει από τη ζωή. Μας έχουν μάθει να μην χαιρόμαστε με τη χαρά μας, να μην λυπόμαστε με τη λύπη μας, να μην φωνάζουμε δυνατά από τον ενθουσιασμό μας, να μην κάνουμε τα πράγματα που μας βγαίνει από μέσα μας να κάνουμε. Όλη η διαπαιδαγώγηση μας συνίσταται στο να γίνουμε καλά παιδιά, στο να γίνουμε καλείς πολίτες, στο να ακολουθούμε τους νόμους, τις οδηγίες, τις εντολές, τα πρέπει και τα μη. Όλο αυτό μας στερεί από τη θεμελιώδη ικανότητα να βιώσουμε πλήρως τη ζωή μας και ενσυνείδητα. Όταν φοβόμαστε να νιώσουμε και την ώρα που αρχίζει να έρχεται, ανεβαίνει προς τα πάνω ένα συναίσθημα, την ώρα που αρχίζουμε να έχουμε ένα βίωμα, έρχεται το υπερεγό μας, έρχεται το λογισμικό που μας έχουν φυτέψει μέσα στο μυαλό μας και λέει δεν πρέπει να το σκεφτείς αυτό, δεν πρέπει να το πεις αυτό, δεν πρέπει να το νιώσεις αυτό, ντροπή σου, τι σκέφτηκες, ντροπή σου, τι πας να νιώσεις, τότε η εμπειρία μας αποθείται. Τη σπρώχνουμε προς τα κάτω, δεν την αφήνουμε να βγει στην επιφάνεια για να την διαλεχθούμε και να έχουμε εμείς τον έλεγχο πάνω σε όποιο συναίσθημα, επιθυμία, είτε αρνητικό συναίσθημα, είτε θετικό συναίσθημα, είτε χρήσιμη επιθυμία, είτε επικίνδυνη επιθυμία. Και την αφήνουμε στο υποσυνείδητο, εκεί που αποθείται, να έχει μια δικιά της ζωή από μόνη της και έτσι κυκλοφορούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται, χωρίς να ξέρουμε πού μας πάντα δυο. Χθες το βράδυ στο live τραγουδήσαμε το τραγούδι, τραγούδισε η Τάνια Ιχούς, το τραγούδι του Μάλαμα Πριγκιπέσα και ρωτούσατε στα σχόλια γιατί εμείς αυτό το κανάλι εδώ πέρα δεν συμφωνούμε με τους στίχους του τραγουδιού του Πριγκιπέσα. Τι λέει το τραγούδι? Άλλα λέω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ. Αυτή ακριβώς είναι η προσωπογραφία, η γλαφυρότατη απεικόνηση ενός ανθρώπου που δεν ζει ενσυνείδητα. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να νιώθει αυτά που του έρχονται φυσικά να νιώθει. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να λέει αυτά που σκέφτεται να πει. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να είναι συνειδητός. Οπότε άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα εννοεί. Γι' αυτό δεν μας αρέσουν οι στίχοι του τραγουδίου, παρόλο που η μουσική είναι εξαίρετη και η ερμηνεία της Τάνιας χθες το βράδυ ήταν συγκλονιστική. Δεν μας αρέσουν αυτοί οι στίχοι, γιατί εμείς έχουμε τον αντίθετο στόχο στη ζωή μας. Να ζήσουμε τη ζωή μας ενσυνείδητα. Ξέρω ότι κάποιοι θα σκεφτείτε, ξέρω, υποθέτω, ότι κάποιοι θα σκεφτείτε, μα τι μας λέει τώρα αυτή. Να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, να αφήσουμε το άγριο ζώο που έχουμε μέσα μας, το it, το animal, να το αφήσουμε ελεύθερο. Και αν γίνουμε παλιάνθρωποι, και αν γίνουμε κακοποιοί, και αν γίνουμε εγκληματίες, και αν γίνουμε το ένα, και αν γίνουμε το άλλο. Όχι. Ένας άνθρωπος που ζει τη ζωή του ενσυνείδητα, έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να πράξει άλογα και να πράξει επικίνδυνα είτε προς τον εαυτό του είτε προς άλλους ανθρώπους, επειδή όλα όσα τα βιώνει σε ένα συνειδητό επίπεδο και ξέρει ακριβώς τι του γίνεται. Αυτά που λέει, αυτά κάνει και αυτά εννοεί. Όσο πιο συνειδητοποιημένος είναι ένας άνθρωπος, όσο πιο ενσυνείδητα ζει τη ζωή του,
τόσο και πιο ενάρετα καταλήγει να τη ζει, γιατί η ενσυνειδησία αυξάνει και την νοημοσύνη γενικότερα, αλλά και ειδικότερα τη συναισθηματική νοημοσύνη, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η κακία είναι μια βλακώδης επιλογή, ενώ η καλοσύνη και η αρετή είναι μια ευφυής επιλογή. Μη φοβάστε να αφήσετε τον εαυτό σας να νιώσει. Μη φοβάστε να αφήσετε τον εαυτό σας να πονέσει. Ας μη φοβηθούμε να αφήσουμε τον εαυτό μας να νιώσει ευάλωτος. Τον τελευταίο μήνα, τον Δεκέμβριο του 2020, έχουμε κάνει πολύ σημαντικά vlog, ειδικά τα θεωρητικά. Η δύναμη της ευαλωτότητας, για παράδειγμα. Όσοι δεν έχετε δει αυτό το βίντεο, σας συστήνω να το δείτε. Έχουμε ασχοληθεί με διάφορα θέματα, έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα, λίγο πιο εσωτερικά. Όχι πως δεν είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν, αλλά μας δόθηκε ευκαιρία ειδικά αυτό το μήνα και ασχοληθήκαμε με αυτά. Και σαν ένα συμπέρασμα που παίρνουμε από τις κουβέντες μας και τις συζητήσεις μας και τους προβληματισμούς που μοιραστήκαμε και το συμπνευματισμό που είχαμε σε αυτό το κανάλι το 2020, για μένα το απάβγασμα που βγαίνει, το οποίο σας το δίνω μέσα από αυτό το βίντεο και σαν μια εισήγηση για resolution για η χρονιά 2021, για απόφαση του πώς να ζήσουμε τη ζωή μας το 2021, είναι να ζήσουμε τη ζωή μας ενσυνείδητα. Είναι εντάξει να νιώθουμε τα συναισθήματά μας. Είναι εντάξει να είμαστε ο εαυτός μας. Είναι εντάξει αυτά που νιώθουμε και αυτά που εννοούμε να τα λέμε και να τα κάνουμε. Είναι εντάξει να είμαστε εμείς. Εύχομαι σε όλους ένα ενσυνείδητο, αυθεντικό 2021. Από τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι να καλυτερεύσουν οι συνθήκες, το νιώθω πως καλυτερεύουν, οι γενικότερες κοινωνικές, ιατρικές, οικονομικές συνθήκες στον πλανήτη. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, η χρονιά που μας πέρασε. Ευελπιστούμε όλοι ότι αυτή η χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε αυτή τη χρονιά καλύτερη, εργαζόμενοι πάνω στο κομμάτι αυτό της ενσυνειδησίας, ζώντας τη ζωή μας ενσυνείδητα. Έχετε την αγάπη μου όλοι, καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος στο vlog της μέρας. Φιλιά!